τι γίνεται, τι κάνουμε. Καλά εσείς. Καλά. Καλά, μια χαρά εσείς. Τι κάνεις. Πολύ καλημέρα. Τι γίνεται. Ελάτε από εδώ. Okay. Είσαστε η επόμενη ομάδα για την αυριανή αποστολή. Ναι. Ξέρετε τι θα κάνετε. Όχι. Μία από τις δραστηριότητες που θα έχετε είναι rafting. Okay. Έχετε κάνει rafting. Όχι. Καθόλου κανένας. Ωραία λοιπόν. Έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν. Το rafting είναι η κατάβαση με φουσκωτή βάρκα, τη βλέπετε ακριβώς πίσω σας, σε ποτάμι. Θέλω να μου δώσετε αρκετά μεγάλη προσοχή. Ναι. Το ποτάμι που θα κάνετε αύριο είναι τρίτου βαθμού δυσκολίας. Γι' αυτό όμως θα πρέπει να εκπαιδευτείτε σήμερα, εντάξει, και να δώσετε πολύ μεγάλη προσοχή σε αυτά που θα σας πω. Πρώτα απ' όλα, ο καθένας θα φορέσει, θα πάρει από έναν εξοπλισμό, ένα κράνος, ένα σωσίβιο και ένα κουπί στα χέρια του. Δεν μπαίνουμε στο ποτάμι χωρίς αυτόν τον εξοπλισμό. Λάθος. Έχουμε τη βάρκα του rafting, η οποία έχει ένα πίσω μέρος, στο οποίο μέρος κάθεται μόνον ο οδηγός της βάρκας, ο συνοδός του ποταμού. Έχω στο δεξί μου χέρι τη δεξιά μεριά της βάρκας, στο αριστερό μου χέρι την αριστερή πλευρά της βάρκας. Γιατί το κάνω αυτό? Γιατί μέσα στα παραγγέλματα που θα δώσω θα λέω τη μεριά που θα εκτελεί ένα συγκεκριμένο παράγγελμα. Και πλέον δεν θα φωνάζουμε Αλέξη, Ευελίνα, αν θα κάτσουν δεξιά, θα φωνάζουμε η δεξί. Στη βάρκα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε και ένα πολύ καλό ζευγάρι, το οποίο μπροστά θα δίνει την κίνηση στη βάρκα. Οι οποίοι θα πρέπει πραγματικά να τα δώσουν όλα. Αυτοί λοιπόν οι δύο, αυτό θα το πούμε από τώρα και θα το κάνετε και αύριο, θα είσαστε εσύ Μιχάλη και εσύ Αλέξη. Και είμαστε έτοιμοι, δεν ξέρω αν θέλετε να αλλάξετε, να φοράτε μαγιό. Γρήγορα. Εδώ, μην το καθυστερούμε πολύ. Μπροστά σας βλέπετε τη σημεία.